Rapid test για τον κορονοϊό έγιναν από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου σε δικηγόρους, δικαστικό και λοιπό προσωπικό. Και τα 54 δείγματα ήταν αρνητικά, ενώ τα αποτελέσματα βγήκαν μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Καλό είναι αυτό το πράγμα, αυτή η πρωτοβουλία να ξαναεπαναληφθεί πάλι σε ένα μήνα περίπου, 15-20 μέρες στις προθεσμίες που μας έχουν τάξει και μας έχουν θέσει οι επιστήμονες, για να έχουμε μια καλή εικόνα, όχι μοναχά στο δικαστικό Μέγαρο, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, εάν χρειάζεται. Τα τεστ έγιναν με πρωτοβουλία της κυρίας Αθανασίας Κατσαργύρη, που είναι πρόεδρος πρωτοδικών Ζακύνθου, αλλά και σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο του νησιού. Όπως γνωρίζει ο Δικηγορικό Σύλλογο, από την ανέναρξη της πανδημίας, το θέμα της ασφάλειας το είχε κυνηγήσει πάρα πολύ. Με τα έγγραφα που είχαμε στείλει στην αρχή, με τα πρώτα κρούσματα που είχαν έρθει, με τα αρχικά μέτρα που είχαν ληφθεί. Και είμαστε στο δικαστήριο σε μια διαρκή εγρήγορση. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει και το εφαλτήριο για να πραγματοποιηθούν και άλλοι τέτοιοι έλεγχοι στο άμεσα προσεχές μέλλον. Από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού τηρούνται αυστηρά μέτρα στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, τόσο από τους δικηγόρους όσο και από το υπόλοιπο προσωπικό. Το δικαστικό Μέγαρο, από τους δικηγόρους και από τους δικαστικούς υπαλλήλους, τα μέτρα τηρούνται απόλυτα. Όταν σας λέω απόλυτα, δεν υπάρχει συνεργαζόμενο με το δικαστήριο ή υπάλληλος του δικαστηρίου που να μπαίνει στο δικαστήριο χωρίς μάσκα. Κρατάμε και μέσα στο χώρο, κρατάμε και τις αποστάσεις. Μέσα στο γραφείο μπαίνουν μόνο 1-2 άτομα. Οι άλλοι περιμένουν. Δεν έχουμε συνοστισμό μέσα ούτε στο κτίριο ούτε στο χώρο. Τα προληπτικά rapid test θα συνεχιστούν την Τρίτη με την επίσκεψη της κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Ζακύνθου.